Καλώς ήρθατε λοιπόν και στη δεύτερη εκπομπή. Μια εκπομπή που και σήμερα έχει μαζέψει πάρα πολύ ωραία θέματα. Έχουμε μια ποικιλία λοιπόν και σήμερα. Αυτή τη βδομάδα μπορώ να πω ότι τα περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε σε μια παραδοσιακή γιορτή στο χωριό Λίμνη. Μιλήσαμε με τον ηθοποιό τον Πέτρο τον Μπουσουλόπουλο, πήραμε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη και αποκλειστική. Και εννοείται ότι περάσαμε υπέροχα στη Βιτίνα, στο Food Stories, στην ημέρα της γαστρονομίας. Φάγαμε, όπως καταλάβατε, και στη Λίμνη και στο Food Story. Ιδίως στο Food Story απολαύσαμε πολύ ωραία παραδοσιακά τοπικά προϊόντα ουσιαστικά, αλλά και είχαμε και υνογευσία. Υνογευσία, γευσηγνωσία. Πολύ ωραία. Μαγειρεύονταν κιόλας εκείνη τη στιγμή πολλά από τα φαγητά. Βέβαια. Και μετά από εκεί φύγαμε και πήγαμε και φάγαμε στη Λίμνη, στο χωριό Λίμνη, το οποίο έχει την Γούρνο Χαρά. Ναι, είναι μια παραδοσιακή γιορτή, την κάνουν αρκετά χρόνια τώρα και το φαγητό, όπως και το κρασί, ρέει άφθονο. Και είναι μοναδικό γιατί ίσως εγώ είναι το μόνο χωριό που έχω ακούσει που κάνει τέτοια εκδήλωση, μοιράζει τόσο κρέας, τόσο τέτοιο φαγητό, πολύ φαγητό, χωρίς να πληρώσει κανείς τίποτα. Φεύγαν οι επισκέπτες με σακούλες στα χέρια γιατί ήταν τόσο άφθονο το φαγητό που εντάξει, δηλαδή θα το πετάγανε. Και είναι κάτι που το κάνουν και κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο γίνεται, ναι. Βέβαια είναι να πούμε ότι εκτός από αυτά τα θέματα έχουμε και ένα σοβαρό θέμα που έχει προκύψει όσον αφορά τη Δημητσάνα. Ένα θέμα που δεν είναι τώρα πρόσφατο, καιρό γίνεται αυτό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Έχει να κάνει λοιπόν με τα απομακρυσμένα χωριά της Γορτινίας, της πολύ ορεινής Γορτινίας, όχι απλά ορεινής. Μιλάμε τώρα για τα χωριά όπως είναι το Ράφτη, όπως είναι η Ζάπνα, τα οποία τα παιδιά, έχει λίγα παιδιά, ένα-δύο παιδιά έχει το κάθε χωριό εκεί πέρα. Όμως το κακό είναι ότι ποιος θα πηγαίνει στο σχολείο και πώς πάνε αυτά τα παιδιά τελικά στο σχολείο. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, θα τα ακούσετε στην πορεία. Θα μας μιλήσει και ο κύριος Κώστας Λάμπρου. Θα καταλάβετε, θα πει πάρα πολλά πράγματα και θα πει και την αλήθεια κιόλας. Και θα προτείνει βέβαια κάποιες λύσεις που έχουν σαν σύλλογος. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Είναι από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην επαρχία εδώ πέρα. Τώρα εντάξει, φανταστείτε τώρα τα παιδάκια να είναι τόσες ώρες στο χιόνι, στο κρύο, για να κάνει μια απόσταση 80 χιλιόμετρων για να φτάσουν στο σχολείο τους. Και παρόλα αυτά τα καταφέρουν. Τα καταφέρουν. Εντάξει, αλλά είμαστε στο 2023, δηλαδή νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με κάτι ελαφρύ. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Food Stories. Με το Food Stories λοιπόν. Βιτίνα, αγαπητοί κύριοι, και πολύ φαΐ, εκλεκτό φαΐ, γιατί ήταν όλα τοπικά προϊόντα. Όλα. Ήταν πολύ ωραία. Είναι μέσα σε μια σειρά αυτό που έγινε στη Βιτίνα. Πολλών ημερίδων γαστρονομίας, για να το πούμε έτσι, έχει διοργανωθεί σε διάφορες πόλεις της Πελοποννήσου και με αυτήν την εκδήλωση στη Βιτίνα έκλεισε και ο κύκλος του για το 2023. Πιστεύουμε και ελπίζουμε να συνεχίσει και στο 2024. Αυτές οι δράσεις είναι πολύ όμορφες. Είναι όμορφο γιατί τονώνουν και τις τοπικές αγορές, αλλά φέρνουν και τις συλλόγους γυναικών μπροστά στο προσκήνιο. Μόνο και μόνο έτσι και για τουριστικούς λόγους, αλλά και για να δει ο κόσμος ότι τα χωριά γενικά έχουν να δείξουν πράγματα. Δεν είναι μόνο δηλαδή διαδρομές και τα σπίτια, έχουν να δείξουν και πολλή γαστρονομία. Και βέβαια είχαμε και υνογευσία. Ναι, είχαμε και γευσηγνωσία. Συμμετείχαν διάφορα υνοποιεία, αλλά υπήρχε και οργανωμένη γευσηγνωσία με σομελιέ. Μέσα στα πλαίσια. Αυτό με το σομελιέ και στο πρώτο επεισόδιο. Εγώ ποτέ δεν θα καταλάβω με το σομελιέ, αλλά. Είναι ο χώρος, τα σκέφτεσαι. Είναι ο χώρος, οκ. Ήταν πολλοί σύλλογοι που φτιάχναν διάφορα τοπικά εδέσματα. Mm-hmm. Ήταν μάγειρες, ήταν σεφ που μαγειρεύαν παραδοσιακή κουζίνα. Το έχουμε αυτό. Είχε μαγειρέψει παϊδάκια και είχε φτιάξει και κάτι σαν κοτόπουλο κοκκινιστό, θα το δούμε. Εγώ στα ντουλμαδάκια έμεινα εκείνα, με τα μπελόφυλλα, πού αλλού. Ωραίο πράγμα τα ντουλμαδάκια και τα χεράκια τους κιόλας. Είχαμε όμως και μια παιδική δράση. Αχ ναι, είχαμε τους μικρούς εκολαπτόμενους μάγειρες εκεί πέρα. Ανοίγανε φύλλα, φτιάχνανε κουλουράκια, τυλίγανε. Αυτά είναι. Να μάθουν έτσι λίγο τα παιδάκια, να πίσω είναι όπως βλέπετε η φωτογραφία. Τα παιδάκια, πραγματικά υπήρχαν πολλά παιδάκια, υπήρχε κόσμος ο οποίος μαζεύτηκε στη Βιτίνα και ξέρετε ήταν και λίγο θέμα γιατί η Βιτίνα, η Δημητσάνα, αυτά τα μέρη γενικά από εκεί δεν έχουν και το πάρκινγκ να πεις ότι θα φιλοξενήσουν τόσο κόσμο. Παρόλα αυτά όμως ο κόσμος είχε έρθει, απόλαυσε, πέρασε πάρα πολύ ωραία και μετά έκανε μάλιστα και τη βόλτα μόλις τελείωσε το Food Story. Απολυθήκαν όλοι μέσα στο χωριό και φάγανε στις ταβέρνες. Τι θα, πού θα καταλήξω, εκτός από τα τοπικά προϊόντα που προβάλλει αυτός ο δεσμός, το Food Story,
σε πολλά μέρη της Πελοποννήσου. Εκτός αυτού, βοηθάει και την τοπική αγορά ως μπροστά μαγαζιά, γιατί όλοι αυτοί οι επισκέπτες πάνε μετά, θα πίνουν τον καφέ τους, θα πάνε να φάνε, άρα βοηθάει πολύ τον τόπο. Έτσι. Και αυτό που παρατήρησα εγώ είναι ότι πάνω από τους μισούς, για να μην πω 70 με 80% ήταν επισκέπτες. Δεν ήταν ντόπιοι. Ναι, σωστό. Είχε πάρα πολύ προσέλευση. Από Αθήνα κυρίως, που ρωτούσαμε. Πάμε να τα δούμε, γιατί πείνασα, ρε παιδιά. Πάμε. Πάμε. Πρόκειται για μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, όπως διαπιστώνετε κι εσείς. Ο σκοπός είναι η προβολή της Γορτινίας, ιδιαίτερα της Βιτίνας, και η ενίσχυση της οικονομικής ζωής εδώ, με την αύξηση της προσέλευσης του κόσμου. Συστήνουμε τη Βιτίνα ως ορεινή περιοχή, την Κορτινία γενικότερα, Βιτίνα, Δημητσάνα, Ελληνικό, Λαγκάδια. Πρέπει να τα επισκεφθούμε όλοι, να ψωνίσουμε από τα καταστήματα, να φάμε στα εστιατόρια. Δεκάδες εκδηλώσεις αυτής της μορφής οργανώνουμε σε ολόκληρη την Πελοπόννησο με στόχο να γευθούν τα προϊόντα της Πελοποννήσου, την όμορφη κουζίνα της Πελοποννήσου, διότι και το φαγητό είναι βασικός παράγοντας της τουριστικής ανάπτυξης. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την επιτυχημένη εκδήλωση. Μια πολύ όμορφη μέρα για τη Βιτίνα, μια πολύ όμορφη μέρα για την Κορτινία, αφού με την συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας διοργανώνουμε εδώ μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση, την οποία έχει εμπνευστεί η Περιφέρεια, την έχει διοργανώσει και σε άλλα μέρη της Πελοποννήσου και επιλέχθηκε κλείνοντας τη θητεία μας και εμείς και η Περιφέρεια, εγώ θα συνεχίσω εδώ στο Δήμο Κορτινίας, να διοργανώσουμε αυτό το Food Festival εδώ στην κεντρική πλατεία της Βιτίνας, εδώ στην Κορτινία, και να έχουμε την χαρά και την τιμή έτσι να φιλοξενούμε όλο αυτό τον κόσμο σήμερα εδώ. Η εκδήλωση είναι εξαιρετικά επιτυχημένη, βοηθάει πάρα πολύ ο καιρός. Έχουν έρθει άνθρωποι από παντού, απολαμβάνουν τη μέρα, απολαμβάνουν τις γεύσεις, απολαμβάνουν τη μουσική και γενικά υπάρχει κλίμα πάρα πολύ χαρούμενο. Γενικότερα όμως η Κορτινία είναι ένας φιλόξενος τόπος, περιμένει πάντα τους ανθρώπους όλους τους προορισμούς και εδώ στη Βιτίνα που είναι η ατμομηχανή της τουριστικής βιομηχανίας της περιοχής, αλλά και γενικότερα σε όλα τα όμορφα χωριά, στη Δημητσάνα, στα Λαγκάδια, στο Βαλτεσινίκο, στα μικρότερα χωριά μας, στα Τρόπαια, στην Ιρέα, παντού, στη Στεμνίτσα, για να απολαύσουν την περιοχή εν ώψη εορτών. Η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ καλή και το φετινό χειμώνα, αλλά εμείς συνεχίζουμε, προβάλλουμε τον τόπο μας συνέχεια και καλούμε όλους τους φίλους να βρίσκονται εδώ κοντά μας, να απολαμβάνουν τα όμορφα τοπία, την ιστορικότητα της περιοχής, τη θρησκευτικότητά της και όλα όσα παρέχει η περιοχή, της γεύσης, τις παραδοσιακές γεύσεις, τα στροφές, όλα τα ποτά, τη διασκέδαση, όλα όσα προσφέρει ο τόπος. Να ευχαριστήσω όλους τους εδώ, όσους συνεργαστήκαμε για τη σημερινή εκδήλωση και βέβαια να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές και ανοιχτή πρόσκληση για όλα τα μέρη της Κορτινίας. Νομίζω πως καλύτερος προορισμός από τη Βιτίνα και την ορεινή Αρκαδία για να ολοκληρωθούν αυτές οι εκδηλώσεις που αφορούν την τοπική κουλτούρα και τη γαστρονομία δεν υπάρχει. Και καλό και όλο τον κόσμο τις μέρες των Χριστουγέννων να επισκεφτεί όλους τους προορισμούς, όλη την Πελοπόννησο και φυσικά την αγαπημένη μου ορεινή Αρκαδία. Γεια σας παιδιά! Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στη Βιτίνα, στο Food Stories, ένα καταπληκτικό φεστιβάλ που έχει φασολάδα, πίτες, τραχανά, μπύρες απ' όλα. Εμείς είμαστε με τη φάση in the Mountains, μια πεζοπορική ομάδα. Ξεκινήσαμε από την Ιμφασία, είδαμε το μαγικό δάσος του Μενάλου και ήρθαμε εδώ στη Βιτίνα να απολαύσουμε όλο το φεστιβάλ, εδώ με όλα τα παιδιά που κρύβονται τώρα από την κάμερα. Είναι καταπληκτικά. Οπωσδήποτε πρέπει να έρθετε, προλαβαίνετε και δεν προλαβαίνετε. Καλησπέρα σας καταρχάς. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ πέρα στο Food Stories της Βιτίνας, σε μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο και άλλους ακόμα. Ήταν μια πολύ ευχάριστη διάθεση και από τον κόσμο γενικότερα. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ωραία stand με διάφορα παραδοσιακά προϊόντα. Μας κάλεσαν και ήρθαμε και εμείς από διάφορες εστιατόρια της Αρκαδίας για να παρουσιάσουμε διάφορες παραδοσιακές συνταγές της περιοχής. Δοκιμάσαμε λαγό σκορδαλιά, ντολμάδες αφουγωμένους με αμπελόφυλλα, δοκιμάσαμε μπριζολάκι αγριογούρουνου, ριζότο
από τράγο και επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο τραχανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήταν σήμερα εδώ και μαζί μας, τη χαρά μας, και ελπίζουμε να γίνει πάρα πολύ ξανά άλλη μια φορά. Εμάς θα μας βρείτε στο εστιατόριο Άρκτο στην Καρίτενα, όπου βρισκόμαστε 6 χρόνια εκεί, σε έναν χώρο με δικά μας παραδοσιακά προϊόντα και με σπιτικές συνταγές. Εμείς είμαστε 30 χρόνια οικογενειακή επιχείρηση, φτιάχνουμε, εδώ φέραμε δίπλες κουραμπιέδες και μελομακάρονα που είναι τώρα της εποχής. Το μυστικό στις συνταγές είναι τα αγνά υλικά και τα φρέσκα. Να έρθουν όλοι να δοκιμάσουν, κερνάμε φαγητά τα πάντα, είναι πολύ όμορφα. Πώς βλέπετε την προσέλευση? Γίνεται χαμός, ο κόσμος δεν σταματάει να έρχεται, φέρνουμε συνέχεια καινούριους δίσκους. Είναι υπέροχα, είναι όλα πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πολύ. But then I spent so many nights up alone, one thinking how you did me wrong. Σαν την κυρία Δέσποινα Βαλή. And I grew strong and I learned how to get along. You saw your back from our space. I just want to find you here with that same look upon your face. I should have made you leave your gear. I should have made you leave your gear. If you think I'm trampled, if you think I lay down and die, you know, no, I will survive. Oh, as long as I know how to I'm lost in life. I got all my life to live. Θα τρελαθώ. Έτσι, τρώγεται. Όχι, δεν τρώγεται. Είναι μόνο. Από το ψήσιο τρώγεται. Το βάλε εδώ. Επειδή θέλει μια διαδικασία, είναι ένα άγριο κρέας, θέλει αρκετή ώρα μαγείρεμα. Σχεδόν τον έχουμε βράσει αρκετές ώρες στο μάγειρα, στο εργαστήριό μας, και σήμερα σε λίγο θα τον αποτελειώσουμε και θα σου τον παρουσιάσουμε. Θα τον αποτελειώσουμε, το λέω. Τίποτα δεν χωρίζει εμάς τους δυο. Ίσως χαμένος πήγε μακριά σου. Εσύ κι εγώ σε κάποια άλλη αγκαλιά. Ωραίο ήταν, ωραία περάσαμε στο Food Story, και μάλιστα είναι της περιφέρειας, δεν είναι αυτή? Είναι διοργάνωση, είναι διοργάνωση της περιφέρειας, πάρα πολύ όμορφη. Και όχι μόνο φάγαμε πολύ, αλλά ρε παιδιά, ακούσαμε και μια αγγελική φωνή, πραγματικά μια φωνή η οποία μας μάγεψε. Νίνα Μαζάνη, φοβερή καλλιτέχνης, τρομερή, φωνή τόσο απαλή, τόσο σε ταξίδευε πάρα πολύ, είχε τραγούδια και από άλλες εποχές, ήτανε υπέροχα. Είναι και το στυλ της έτσι, δηλαδή της πάει της αυτό, πάει το στυλ του 60, το 70, το 60 μάλλον, 50-60 βέβαια, ναι, ναι, ναι. Της δεκαετίας 50-60 της πάει πάρα πολύ. Φιλιά πολλά από εμάς από εδώ πέρα. Μακάρι να σε έχουμε κάποια στιγμή στην εκπομπή μας να μας πει και δύο πράγματα. Ναι, ωραία θα είναι. Και να μας πει και ένα ωραίο τραγούδι, γιατί μόνο ωραία τραγούδια λέει. Να χορέψουμε εμείς, ας μην τραγουδήσουμε. Να χορέψουμε, βέβαια. Να συνεχίσουμε το φαΐ. Ναι, αμέ. Τώρα να περάσουμε στο κυρίως. Στο κύριο πιάτο. Πάμε λοιπόν στο κύριο πιάτο. Και ποιο είναι το κύριο πιάτο? Είναι γουρνοχαρά. Γουρνοχαρά. Και πολύ όμορφος τίτλος για, ναι, γιορτή. Είναι γιορτή γουρνοχαράς, όπως τα ακούτε. Είναι μια γιορτή που γίνεται στο χωριό Λίμνη ή Άγαλη, όπως το ξέρουν κάποιοι. Έχει, όπως καταλαβαίνετε, μέσα ως έδεσμα έχει το χείρο, το γουρούνι, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια το συνηθίζαν τότε, τους ή άλλους, από τα παλιά τα χρόνια. Που είχαν τα γουρούνια, τα ετοιμάζανε για να τα κάνουν ή παστό ή βραστά ή, ναι, οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν μαζευόντουσαν όλοι μαζί από τη γειτονιά όταν σφάζανε ένα γουρούνι, μαζευόντουσαν όλοι μαζί και γιορτάζανε. Αυτό. Γιορτάζανε, ναι. Και ο καθένας έπαιρνε και το κομματάκι του έτσι σαν δωράκι στην όλη γιορτή, και αυτή η γιορτή καθιερώθηκε ως και τα σημερινά λοιπόν χρόνια. Και τώρα εννοείται δεν είχε μόνο χοιρινό, είχε από όλα. Πολύ όμορφη διοργάνωση, yeah, από το σύλλογο εκεί το τοπικό. Βοηθάνε βέβαια και οι δημοτικές αρχές, όπως βλέπουμε εδώ τον κύριο Πετρόπουλο.
που μας παραχώρησε και τη συνέντευξη. Ναι, ναι. Και η κυρία Κατερίνα Κουρή, η οποία είναι και η πρόεδρος του τοπικού συλλόγου. Και να πούμε ότι δεν μείναμε μόνο στο χείρο, γιατί και λουκάνικα μας βγάλανε και σαλάτες μας βγάλανε. Πατάτες φούρνο, πεντανόστιμες, λουκούμι. Λουκούμια ήταν αυτά, δεν ήταν πατάτες, αυτά ήταν λουκούμια. Από φαΐ σε φαΐ σας πάμε σήμερα, όπως καταλάβατε. Πάμε να δούμε λιγάκι λοιπόν αυτή την ωραία γιορτή, τη μοναδική γιορτή, και να δούμε και τι μας είπαν και ο κ. Πετρόπουλος αλλά και η κυρία Κατερίνα Κουρή. Ουρνογαρά σήμερα εδώ στο Άγαλι, στη Λίμνη. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς αυτό το κάνετε κάθε χρόνο. Να ευχηθώ στον κόσμο χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, με υγεία και αγάπη. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είχαμε την Κουρνοχαρά, είχαμε πάρα πολύ κόσμο, δεν το περιμέναμε. Το κάνουμε για 10η χρονιά και είχαμε πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Για πες μας λοιπόν, πώς ξεκίνησε σήμερα η γιορτή έτσι, από την αρχή να το πάρουμε. Ξεκινήσαμε με αναβίωση όπως φτιάνανε παλιά τα λουκάνικα στο χωριό, σφάζανε τα χοιρινά και μετά κάναμε αναβίωση εθήματος όπως φτιάνανε τα λουκάνικα. Αυτό στη συνέχεια ψήσαμε κρέας χοιρινό και πήγαμε στο σχολείο μέσα με διάφορα εδέσματα και περάσαμε με κλαρίνα πολύ ωραία. Και ακόμα συνεχίζει το χώρο και θα πάει μέχρι το βράδυ. Μέχρι το βράδυ, από ό,τι βλέπω, ναι, μέχρι το βράδυ. Από κόσμο πώς σου φάνηκε σε σχέση με πέρσι? Πολύ περισσότερο φέτος, είχαμε πολύ κόσμο. Φέτος είχαμε πιο πολύ. Εντάξει, έχουν περάσει και αυτά με κορονοϊούς, έχουν τελειώσει όλα αυτά. Ναι. Μάλιστα. Για πες μου τώρα κάτι άλλο. Τι φαγητά σερβίραμε στον κόσμο, τι του δώσαμε να φάει? Είχαμε πανσέτες, λουκάνικα, πατάτες στο φούρνο, σαλάτες, τυριά, κρασιά, όλα δωρεάν. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ένα χωριό απομακρυσμένο ουσιαστικά από το Λεβίδι. Λέω τώρα το Λεβίδι που είναι το πιο κοντινό σημείο, γιατί από την Τρίπολη είναι ακόμα πιο απομακρυσμένο. Αλλά όμως έχετε αυτό κάθε χρόνο να το προσφέρετε δωρεάν φαΐ. Και μάλιστα πέρσι είχαμε και χυλοπίτες. Μας δείξαν και πώς έχουν και χυλοπίτες, μας είχε δείξει η Δήμητρα. Οπότε είσαστε ένα χωριό το οποίο έχετε ανοιχτές αγκαλιές, έλεγα. Πάντα είμαστε φιλότιμο χωριό. Και φέτος είχαμε τραχανά. Αντί για χυλοπίτες, μοιράζαμε στον κόσμο τραχανά. Ζεστό τραχανά τώρα με το κρύο. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τι άλλα σχέδια έχουμε για το χωριό, τι άλλο ετοιμάζουμε εδώ πέρα? Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το καλύτερο για το χωριό μας. Πάντα. Εγώ, σαν πρόεδρος κοινότητας, τρέχω και παλεύω να προσπαθήσω να φέρνω τον κόσμο όσο πιο κοντά γίνεται στο χωριό μας. Πώς τη βλέπεις την κίνηση στο χωριό, έρχεται ο κόσμος? Έρχεται, εντάξει, δεν έχουμε παράπονο. Μια χαρά πάει το χωριό. Ωραία. Πες μου για κάτι άλλο. Προς τον κόσμο, να πούμε τι χρειάζεται το χωριό. Δρόμος, χρειάζεται κάτι άλλο? Τι είναι αυτό που λείπει στο χωριό, πού πρέπει να το τελειώνουμε για να έρχονται πιο εύκολα οι επισκέπτες? Πιστεύω μάντρες, τυχεία διάφορα και δρόμους το περισσότερο στο χωριό μέσα. Κατά τα άλλα είμαστε πλήρες όλα. Ναι, ωραία. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Καλά Χριστούγεννα. Πάμε μέσα να φάμε και να πιούμε. Ναι. Δίπλα μου έχω λοιπόν την πρόεδρο του συλλόγου, του τοπικού συλλόγου εδώ πέρα, την κυρία Κατερίνα Κουρή, η οποία είναι και μία από τις υπεύθυνες που διοργανώσαν εδώ πέρα όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται κάθε χρόνο η Κουρνοχαρά. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και φέτος στο χωριό μας. Είναι η δεύτερη χρονιά που έρχεστε. Φαντάζομαι για να έρθετε και δεύτερη φορά, σας άρεσε? Πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα είχαμε την αναβίωση του εθήμου της Γουρνοχαράς. Γίνεται από το 2009 το έθιμο, τηρείται και γίνεται έως και σήμερα. Έλειψε μόνο τις χρονιές που είχαμε την απαγόρευση με τον κορονοϊό. Ευτυχώς επανήλθαν τα πράγματα στην καθημερινότητα και μπορούμε να ζήσουμε και ευχάριστες στιγμές πια. Όπως είπα ξανά, αναβιώνουμε το έθιμο κάθε χρονιά, ό,τι γινόταν στο χωριό μας από τα πολύ πολύ παλιά χρόνια έως και σήμερα. Απλά τα δύο τελευταία χρόνια δεν μπορέσαμε να σφάξουμε το χοιρινό λόγω του νέου νόμου που βγήκε και δεν θα μπορούμε πια να σφαγιάζουμε ζώων σε ύπαιθρο. Οπότε συνεχίζουμε το έθιμο με όλα τα υπόλοιπα, με φαγοπότη και με τα συναφή. Φέτος θα αναδείξαμε το παραδοσιακό λουκάνικο. Μας έδειξαν οι κυρίες εδώ του χωριού πώς γινόταν, πώς η τέχνη αυτή, πώς γέμιζαν με κρέας αλεσμένο το λουκάνικο, με τα μπαχαρικά του και ό,τι άλλο έβαζαν τότε. Το έδειξαν σήμερα στην κάμερα, δεν ήσασταν δυστυχώς από νωρίς, δεν πειράζει, θα σας δώσουμε πλάνα. Το παρουσίασε η κυρία Όλγα Αναγνωστοπούλου και ο κύριος Σπύρος Αναγνωστόπουλος και τους ευχαριστούμε θερμά. Του χρόνου πρώτο Θεός θα αναδείξουμε το παστό, το σύγκλινο που λένε με την παλιά ονομασία του, και ούτω καθεξής. Κάθε φορά θα κάνουμε και κάτι, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και να μπορούμε να συνεχίσουμε το έθιμο για πολλά πολλά χρόνια ακόμα στο χωριό μας. Με τον κόσμο που είχε έρθει, είστε ευχαριστημένοι? Ναι, σήμερα πέρα του δέοντος δεν μας έφτασαν τα καθίσματα, οι καρέκλες, απλά είμαστε στο φαγητό πιο οργανωμένοι, δεν έφυγε κανείς χωρίς να
κεραστή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που, που ήρθε, που έρχεται, την περιφέρεια Πελοποννήσου για την οικονομική στήριξη και που είναι δίπλα μας κάθε φορά, το Δήμο Τρίπολης και όλους τους παράγοντες, χορηγούς, τους εθελοντές που είναι το βασικότερο κομμάτι σε κάθε σύλλογο και σε κάθε χωριό. Και ευχαριστούμε και εσάς που ήρθατε ξανά στο χωριό μας και σας περιμένουμε και σε επόμενες δράσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Να είστε καλά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, στους απόδημους πατριώτες μας στο εξωτερικό, όπου γη αγαλέους, καλές γιορτές με υγεία στις οικογένειές τους και τους περιμένουμε με αγάπη το καλοκαίρι και όποτε αυτοί επιθυμούν. Να είναι καλά, να πηγαίνουν και να έρχονται στο αγαπημένο μας χωριό. Και να θυμούνται τις ρίζες. Και να θυμούνται τις ρίζες. Σας περιμένουμε όλους. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ωραία, περάσαμε ωραία. Ήτανε, μάλιστα, χορέψαμε αρκετές ώρες και το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι το βράδυ. Και φαΐ και γλέντι. Τι άλλο μπορεί να θέλεις από μια επίσκεψη που θα κάνεις σε ένα χωριό να περάσεις ωραία. Έτσι είναι τα αρκαδικά χωριά. Μακάρι το να κέφι και το κρασί ρέει. Ρέει και μπορούμε να πούμε ότι το τιμήσαμε δεόντως. Ιδίως εγώ προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, το χόρτασα και το πήρα και μαζί μου. εντάξει, ωραία ήταν και εσείς να έρθεις στα χωριά της Αρκαδίας. Συχνά πυκνά γίνονται τέτοιες γιορτές, τέτοια γλέντια, έτσι για να νιώσετε και λιγάκι διαφορετικά. Να δείτε πώς είναι η ζωή στην επαρχία, με απλά πραγματάκια πόσο ωραία περνάμε. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ναι, αμα. Ποιο θα δούμε. Πάμε στον κύριο Πέτρο Μπουσουλόπουλο, τον γνωστό ηθοποιό. Ναι. Γνωστός νομίζω ότι έπαιζε σε κάποια σύριαλ, τα οποία είναι πολύ γνωστά σύριαλ στα μεγάλα κανάλια, όπου εκεί πέρα θα τον αναγνωρίσετε. Δεν θα σας πω τους τίτλους τώρα, αυτά δεν χρειάζεται να λέμε. Αλλά θα τον αναγνωρίσετε και θα αναρωτηθείτε κιόλας τι έγινε αυτό το παιδί, πού πήγε. Όμως, γιατί όμως έχει πάρει ένα ωραίο δρόμο. Ναι, πολύ όμορφο δρόμο. Προς το θέατρο τώρα, όχι στην οθόνη. Θέατρο. Και αυτός είναι ο λόγος κιόλας που πήραμε και τη συνέντευξη, την αποκλειστική. Τον βρήκαμε, μιλήσαμε μαζί του και πραγματικά αναρωτηθήκαμε. Ένα από τα πρώτα ερωτήματα είναι γιατί έφυγε από την τηλεόραση. Είχε επιτυχία, πολύ αγαπητό παιδί, πολύ αγαπητό, αλλά για κάποιο λόγο έφυγε από την Αθήνα, θα μας το πει. Βέβαια, ένας από τους λόγους που έφυγε είναι ότι ήθελε να δημιουργήσει εργαστήρια, θεατρικά εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα και έχει ξεκινήσει ήδη στο Ναύπλιο, στη Ρόδο, στην Τρίπολη που ήρθε πρόσφατα. Πρόσφατα έχει ξεκινήσει. Και φτιάχνει αυτά τα εργαστήρια τα οποία είναι και για μικρούς και για μεγάλους, η ονομασία τους είναι Αγιούτο, έτσι λέγεται. Θεατρικά εργαστήρια Αγιούτο. Θεατρικά εργαστήρια Αγιούτο, που σημαίνει βοήθεια στα τελικά και υπάρχει και λόγος που σημαίνει βοήθεια, γιατί έβγαλε αυτό το τίτλο. Θα ακούσετε αυτά και άλλα πολλά, ενδιαφέροντα, μοναδικά, αποκλειστικά, μόνο εδώ. Πάμε να δούμε. Σε ευχαριστώ που με προσκάλεσες δηλαδή, γιατί και εγώ κάνω ένα καινούριο βήμα εδώ στην πόλη της Τρίπολης. Καλή επιτυχία για την εκπομπή σου. Σε ευχαριστώ. Φαίνεται από τα μάτια σου ότι είσαι καλός άνθρωπος, ότι έτσι έχεις ήθος κτλ. Κτλ. Αλλά ας αφήσουμε τις φιλοφρονήσεις γιατί είναι και λίγο... Το θέατρο ήρθε μέσα από το οδείο που είχα ξεκινήσει. Είχα ξεκινήσει ένα οδείο να μαθαίνω κιθάρα, τραγούδι κτλ. Κτλ. Στο Φακανά, στο Μοσχάτο. Και δεν είχαν περάσει δύο μήνες και γινόταν ένα σαν σεμινάριο τότε στο οδείο. Έκανε κάθε χρόνο, έφτιαχνε ένα musical που συμμετείχαν μουσικοί σαν όμως για να πάρουν γνώσεις γενικές και για τη χαρά και για την εμπειρία και. Και έτσι έμπλεξα κι εγώ, γιατί δεν είχε πάρα πολλά αγόρια, ούτε και αγόρια που θέλανε εμένα. Η αλήθεια είναι ότι είχα και θράσος και ήθελα να είμαι μέσα σε όλα, οπότε λίγο σπρώξε η γραμματεία, λίγο ο δάσκαλος, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Το βλέπανε και το είχες μέσα σου προφανώς. Δηλαδή, όχι, είχε μια οντισιόν, ήταν που ήμασταν έξι άτομα και ήταν έξι ρόλοι. Δηλαδή ήταν πολύ πλάκα. Ναι. Οπότε με πήρανε, όπως καταλαβαίνεις, γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Ένας, δηλαδή, σκέψη ότι δεν είχε τραγούδι και είπε τον εθνικό ύμνο. Τραγούδι. Ναι, τώρα σου πω, τώρα ήταν λίγο κάπως περίεργο να το ακούς. Οπότε μιας και είμαι γυριστρούλης έτσι, ήταν ευκαιρία να κάνω κάτι και εδώ. Μάλιστα. Αλλά τυχαία μου συμβαίνουν όλα έτσι με. Αυθόρμητα. Θέλω να πω ότι δεν είναι κατόπιν σχεδίου. Δηλαδή, φτιάχνω ένα σχέδιο και ναι, δεν γίνεται αυτό. Ναι. Κάνω κάτι άλλο. Ναι, μας χαλάει τα σχέδια αυτά καμιά φορά. Ναι, αλλά εγώ συμφωνώ σε αυτό που μου το χαλάνε. Δηλαδή, δεν πάω κόντρα. Πάει καλύτερα. Ναι, πάει καλύτερα. Ναι, γιατί δεν το εκβιάζω. Όχι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πάμε προς τα εκεί.
ας πάμε μπροστά εδώ. Ό,τι με υποδέχεται καλύτερα, το κάνω. Βέβαια, ναι. Προφανώς πρέπει να μου αρέσει και εμένα. Ήσουν Αθήνα λοιπόν. Ναι. Πόσα χρόνια ήσουν Αθήνα? 33 χρόνια. Ήσουν Αθήνα και φέρνεις από την Αθήνα, φαντάζομαι ήθελες να αλλάξεις το κλίμα, γιατί και η Αθήνα δεν είναι και η πόλη που θες να κάτσεις και πολύ. Ναι, έτσι, είναι άλλους γνωστούς λόγους που φεύγουν οι άνθρωποι από την Αθήνα, γιατί κάπως τους κουράζει, ναι. Και διάφορες κοινωνικοπολιτικές, ας πούμε, αλλαγές που και εσύ από μια ηλικία και μετά αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι και δεν θες να συμμεριστείς. Θα μου πεις, στην επαρχία τουλάχιστον βρίσκεις την ησυχία σου. Έτσι, έχεις μια καλύτερη ποιότητα ζωής, δηλαδή, και μπορείς να ανοιχτείς περισσότερο αυτό που σου συμβαίνει. Mm-hmm. Ναι. Την αγαπάς την Αθήνα ή... Την αγαπούσα την Αθήνα. Αυτό. Έχει γίνει ένα πράγμα λίγο σκληρό. Ναι. Αν μου πεις, δεν φταίει η Αθήνα η καημένη. Φταίνε οι άνθρωποι. Φταίνε οι άνθρωποι, για να μην το ρίχνουμε πάντα στους άλλους. Έχουμε γίνει σκληροί, σαν τα τσιμέντα. Έχουμε γίνει και εμείς σκληροί. Έχουμε διαφοροποιηθεί, έχουμε αλλάξει. Από όσο μπορώ να θυμηθώ, ξέρεις, από το παρελθόν που μπορώ να έχω κι εγώ και να καταλάβω τις διαφορές, ναι. Έχουμε αλλάξει, έχει αλλάξει τεχνολογία. Κοίταξε, στη Ρόδο έμεινα 3 χρόνια. Εκεί έφτιαξε το θεατρικό εργαστήριο την πρώτη χρονιά, την πρώτη φορά δηλαδή που μου ήρθε η ιδέα. Και γι' αυτό το έφτιαξα κιόλας. Γιατί αν ήμουν στην Αθήνα θα δούλευα σαν ηθοποιός. Στη Ρόδο έφτιαξα το εργαστήριο γιατί ήθελα να μαζέψω ανθρώπους γύρω μου που θα έχουν την κοινή μας αγάπη το θέατρο, ας πούμε. Ναι. Να έχω την ασχολία μου δηλαδή προς αυτό. Αυτό μου προέκυψε να γίνει εργαστήρι τελικά. Δηλαδή για να υπάρχει να. Να γίνει και κάπως βιώσιμο το πράγμα, να μην είναι απλά μαζευτήκαμε και κοιταζόμαστε. Ναι. Έτσι λοιπόν άρχισα και εγώ να φέρνω και συναδέλφους να κάνουν σεμινάρια, βρήκα και δασκάλους να κάνουν τα μαθήματα και με έπιασε λίγο έτσι μετά ένα φευγιό, να θέλω να ψάξω και άλλα μέρη και εμένα σε άλλα μέρη και να δω, δεν ξέρω. Δεν κάθεσαι να δω, δεν σ' αρέσει, είσαι συνέχεια στην κίνηση. Προς το παρόν, ξέρεις, περνάω, νομίζω ότι περνάω 7 ετίες ή 5 ετίες, περνάω διαστήματα τέλος πάντων, για να μιλάμε τώρα μπακαλίστικα. Και ήμουν σε αυτό το mood. Δεν λέω ότι τώρα πια, σε αυτή τη διάθεση, γιατί και σε αυτό το mood. Τώρα πια, ξέρεις, όσο μεγαλώνεις κιόλας, αρχίζεις και θες λίγο να βλέπεις τα πράγματα. Τα σκέφτεσαι λίγο πιο διαφορετικά, οπότε θες και μια ανάσα να πάρεις. Ναι. Να σταθεροποιηθείς κάπου. Το Αγίου το προέκυψε ένα βράδυ που έβλεπα την ταινία το Απέραντο Γαλάζιο. Με το Ζαρενό, που είναι οι δίτες. Αυτό εκτελήσεται στην Αμοργό. Ναι. Δηλαδή και είναι γυρισμένη ταινία και στη Σικελία. Και στην Αμοργό και στη Σικελία. Ναι. Οπότε είχε ένα πλάνο τρομερό, ένα γενικό πλάνο με όλο το Αιγαίο μπροστά. Και μετά χτυπήκε ένας τύπος και άρχισε να φωνάζει Αγιούτο, με γροθιές. Και δεν ξέρω, μου κόλλησε και εμένα εκείνη το βράδυ, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Απλά και όταν πρόκειψε το όνομα, λέω Αγιούτο. Και είναι στο θέατρο από ό,τι έχω καταλάβει περισσότερο, παρά την τηλεόραση. Όχι μωρέ, δεν. Φύγει από αυτή τη σκέψη γενικά. Δηλαδή στη ζωή μας κάνουμε πράγματα που μας χαροποιούν και για να επιβιώσουμε. Πρέπει να επιβιώσουμε ηθικά. Δηλαδή να μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχα το βράδυ, έτσι να μην κάνουμε κακό σε κάποιον. Και σε σχέση με αυτό που μας αρέσει, κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να βγαίνουμε πρώτη γραμμή πάντα. Γιατί αυτό έχει και ένα κόστος. Το οποίο αυτός που έχει βγει πρώτη γραμμή μπορεί να στο αναλύσει. Εγώ δεν μπορώ να την διαχειριστώ έτσι όπως έχει γίνει η τηλεόραση. Αλλά και πάλι και να μπορούσα να την διαχειριστώ, δεν είναι ότι μου έχουν κάνει κάποια πρόταση που να πω ότι για κάτι να το σκεφτούμε, καταλαβαίνεις. Έχει αυτό το. Οπότε. Και δεν κάθεσαι να περιμένεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει αύριο μεθαύριο. Δεν έχω κανένα θέμα. Ας μην γίνει τίποτα. Δεν έχω κανένα θέμα. Είμαι παρατηρητής όπως είναι η δουλειά μου, δηλαδή η ίδια. Παρατηρώ, αφού γκράζομαι, καταλαβαίνω, παίρνω μέσα μου, δέχομαι ή αφήνω, πετάω. Δεν κρίνω σε καμία περίπτωση. Δεν θέλω να μπω σε καμία. Κουβέντα σε σχέση με αυτό που είδα, ξέρεις, αυτά που δημιουργούν και παρεξηγήσεις. Ναι. Όπως σε όλες τις δουλειές. Τι μεγαλώνοντας μαθαίνεις ότι πρέπει να κρατάς κάποιες αποστάσεις με αυτά τα πράγματα. Ναι. Όποιος θέλει να εκφραστεί όπως θέλει, αυτός θα κριθεί. Όπως έχουμε κριθεί όλοι μας με τον τρόπο που έχουμε εκφραστεί. Ναι, αυτά τώρα όλα τα τμήματα ναι, μαθαίνουμε, είναι μαθήματα υποκριτικής, θεατρικό παιχνίδι, το ίδιο πράγμα είναι σχεδόν. Τα οποία καταλήγουν σε παράσταση αυτά τα τμήματα. Ναι.
Να φύγουμε τώρα από αυτά τα θέματα. Εντάξει, ωραία, περάσαμε, φάγαμε, κάναμε. Αλλά έχει προκύψει όμως και ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο πρέπει να το βγάλουμε έξω για να ακουστεί λιγάκι, γιατί είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Χρόνιο πρόβλημα και αντιμετωπίζεται σε πάρα πολλά χωριά και της ορεινής Αρκαδίας και λίγο πιο χαμηλά ακόμη και στην Τρίπολη. Είναι το θέμα της μετακίνησης των παιδιών για να πάνε σχολείο. Βέβαια, αυτό που θέλουμε να θίξουμε σήμερα και πραγματικά θέλουμε να ταρακουνήσουμε κάποιους, να τα ακούσουν λιγάκι, είναι για τα παιδιά που είναι στην ορεινή Γορτινία, τα παιδιά τα οποία κάνουν μέχρι και 2 ώρες για να φτάσουν στο σχολείο τους, καθώς υπάρχει ένα θέμα, συγκεκριμένα είναι σε ένα χωριό στο Ράφτη, το οποίο το παιδί για να πάει σχολείο θέλει τουλάχιστον 2 ώρες, 1,5-2 ώρες κοντά, και διανύει 80 χιλιόμετρα. Βέβαια δεν είναι το μόνο παιδί, γιατί και μετά στη Ζάτουνα και παρακάτω σε όλα αυτά τα χωριά, έτσι αν τα δείτε και στο χάρτη θα καταλάβετε γιατί μιλάμε, το σκηνικό έχει ως εξής, ότι παίρνει ένα ταξί, ξεκινάει ένα ταξί, τα παίρνει από πολύ νωρίς τα παιδιά, ιδίως το πρώτο παιδί που είναι από το Ράφτη, που φαντάσου τι ώρα πρέπει να ξεκινήσει να ξυπνάει. Και το πιο μακρινό. Και το πιο μακρινό. Περνάει, παίρνει ό,τι μπορεί και ο άνθρωπος με το ταξί, όσα παιδιά μπορεί, και τα αφήνει στην πλατεία, στην Δημητσάνα, νομίζω, στην Δημητσάνα, όπου εκεί πέρα περιμένουν για να έρθει μετά να τους πάρει το λεωφορείο για να τους πάει στη Βιτίνα, όπου εκεί είναι και το σχολείο, το μοναδικό σχολείο, και η πιο κοντινή απόσταση ουσιαστικά που έχουν για να πάνε εκεί τα παιδιά. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως, ότι όλα αυτά γίνονται σε ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς εκεί... Ορεινή Γορτινία είναι πολλοί μήνες που έχει χειμώνα εκεί πέρα. Βέβαια. Και χιόνια και βροχές και κρύα. Και πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τώρα να είναι τα παιδάκια σε μια πλατεία και να περιμένουν τι ώρα θα περάσει το λεωφορείο. Και μέσα στο κρύο, σε τι συνθήκες περιμένουν αυτά τα παιδιά. Και παρόλα αυτά όμως έχουν θέληση τα παιδιά, παρόλες αυτές τις κακουχίες, έχουν θέληση να πάνε στο σχολείο τους. Αυτό είναι το μόνο έτσι ευίωνο, ότι είναι κάποια παιδιά που θέλουν να μάθουν, θέλουν να πάνε στο σχολείο να μάθουν γράμματα, όμως εμείς οι μεγάλοι, η πολιτεία, δεν τους δίνουμε όλες τις ανέσεις που πρέπει. Έτοιμα λοιπόν είναι να ανοίξει και πάλι το σχολείο της Δημητσάνης, που είναι κλειστό πάρα πολύ καιρό, ώστε να είναι πολύ πιο εύκολο να έχουν πρόσβαση στις σχολικές δομές τα παιδιά. Όχι ότι δεν είναι και κάποια απόσταση πάλι, αλλά σίγουρα μοιράζεται η απόσταση με τα γύρω χωριά. Προφανώς είναι κατόρθωτο το κάθε ένα χωριό να έχει το δικό του σχολείο, αλλά όσο γίνεται να μαζεύονται, η Δημητσάνη είναι και πολύ μεγάλο χωριό της ορεινής Γορτινίας. Έχουν ένα σχολείο, το έχουν ετοιμάσει, το έχουν φτιάξει, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα η απόφαση πώς θα λειτουργήσει. Δεν ξέρω, ο κύριος Κώστας Λάμπρο, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του πολιτιστικού κέντρου της Δημητσάνας, είχε κάνει μια πρόταση για αυτό το κτίριο, το σχολικό, να πάρει πάλι τη μορφή που πρέπει, να πάρει πάλι την ιδιότητα που είχε το κτίριο σαν σχολείο. Τώρα, βέβαια, δεν έχουμε να πούμε πολλά εδώ πέρα. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Έχω μείνει άναυδος, γιατί ξέχωρα ότι είναι στο κρύο και όλα αυτά που είπαμε. Αν αργήσει έστω και 5 λεπτά το παιδάκι, 10 λεπτά, το ταξί πρέπει να φύγει για να πάρει και τα άλλα παιδάκια. Δεν είναι η δουλειά του ανθρώπου αυτού και αυτός που ο καημένος τρέχει με τα μάξι του μέσα στο κρύο για να μαζέψει τα παιδιά. Αν αργήσει όμως ο μαθητής, δεν είναι ότι χάνει απλά την πρώτη ώρα, χάνει όλη τη σχολική μέρα, γιατί εννοείται πως δεν θα έχει άλλο μέσο να πάει. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και στο γυρισμό. Και εξίσου πρόβλημα, μετά το απόγευμα, άμα θέλουν να πάνε αγγλικά ή φροντιστήριο, ξανά πάλι τα ίδια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα παιδάκια αυτά ζουν, εγώ θα έλεγα, εν έτη 2023, ναι, ζουν στο μεσαίωνα. Τα έχουν κάνει τα παιδάκια να ζουν στο μεσαίωνα. Δεν μπορεί να έχουμε στο 2023 και να συζητάμε δύο θέματα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι μας δήλωσε ο κύριος Κώστας. Να δούμε και τι λύσεις θα μπορούσε να βρει. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Σε βρίσκουμε καταρχήν. Είμαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και από το Σάββατο θα κατέβω Δημητσάνα όμως. Και το Σαββατοκύριακο. Στα Πάτρια Εδάφη, έτσι. Στα Πάτρια Εδάφη, ναι. Μάλιστα. Από ό,τι ξέρω, τα Πάτρια Εδάφη όμως λίγο μας τα έχουν παρατήσει γενικά τη Γορτινία. Την έχουν λίγο παρατημένη. Και ένα από τα προβλήματα που σε πήρα, που έχει ακουστεί και εσύ μάλιστα το έχεις ανακοινήσει το θέμα, είναι με ένα παιδί το οποίο κάνει πολλά χιλιόμετρα κάθε μέρα για να πάει στο σχολείο του. Και όχι μόνο αυτό, και άλλα παιδάκια. Ναι. Θέλουμε εσύ που τα ξέρεις καλύτερα να μας πεις λίγο όλη αυτή την ιστορία. Ναι. Δεν είναι ένα παιδί, η αλήθεια είναι πολλά παιδιά.
Γιατί όντας στο γυμνάσιο της Δημητσάνας στη Βιτίνα, η Βιτίνα είναι στην άκρη της Γορτινίας. Ναι. Οπότε όσα παιδιά είναι από την περιοχή αυτή που πρέπει να πάνε στο γυμνάσιο το ίδιο, είναι σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τη Βιτίνα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που είναι σε απόσταση 52 χιλιόμετρων, ας πούμε, από τη Βιτίνα. Οπότε κάθε μέρα κάνουν 52 και 52, 104 χιλιόμετρα. Πάρα πολλά. Έτσι. Πάρα πολλά. Χρόνος πολλής, γιατί και οι δρόμοι αυτοί δεν είναι έτσι εύκολοι δρόμοι, είναι δύσκολοι δρόμοι. Κυκλοφοράνε με... Ο τρόπος που γίνεται η μεταφορά των παιδιών στη Βιτίνα, στο γυμνάσιο, είναι ως εξής. Υπάρχουν γενικά τρεις γραμμές λεωφορείων από τρία κεντρικά χωριά, που είναι το Βαλτεσινίκο, τα Λαγκάδια και η Δημητσάνα. Ναι. Και σε αυτά τα χωριά συγκεντρώνονται παιδιά από τα γύρω χωριά τους, από τα μικρότερα χωριά. Ναι. Τα οποία πάνε με ταξί. Πάει λοιπόν ένα ταξί σε ένα χωριό, ας πούμε, στο Ράφτη που λέμε, έτσι. Παίρνει ένα παιδί από εκεί ή δύο. Στο δρόμο μπορεί να πάρει και κανένα δυο ακόμα. Και τα φέρνει στη Δημητσάνα. Αυτό μπορεί να γίνει στις 7 το πρωί, 7.30 να είναι στη Δημητσάνα. Το ταξί αυτό το ξαναφέρνει. Το πιάτικο παιδί είναι αυτό που ξεκινάει πρώτο ουσιαστικά, έτσι. Ακριβώς. Γιατί ξέρεις τι, το ίδιο ταξί μπορεί να θα ξαναπάει και σε άλλο χωριό να φέρει και άλλα παιδιά. Οπότε πάει, κάνει κανένα δυο δρομολόγια δηλαδή. Οπότε για τα πρώτα ώρα, παιδιά. Πόση ώρα μιλάμε με το ταξί τώρα, το παιδάκι το πρώτο, από την ώρα που μπαίνει, πόση ώρα κάνει. Μπορεί να είναι να περιμένει στη Δημητσάνα, ας πούμε, μισή ώρα και. Και πού να περιμένει τώρα, δεν έχει πού να περιμένει. Ναι. Πάει στην αγορά της Δημητσάνας, στη μέση δηλαδή, στο κέντρο της Δημητσάνας. Όλα είναι κλειστά εκείνη την ώρα, 7 το πρωί, ξέρω εγώ. Και κάθεται και περιμένει κάτω από καμιά τέντα όπου βρει. Κάνα μαγαζί που έχει στέγαστρο, άμα βρέχει, άμα έχει χιόνια. Και περιμένουν εκεί πέρα τώρα μέχρι να έρθουν και τα άλλα παιδιά. Ναι. Και μετά έρχεται το λεωφορείο, ας πούμε, στη Δημητσάνα έρχεται το λεωφορείο που φεύγει από Στεμνίτσα, ας πούμε, του ΚΤΕΛ. Mm-hmm. Τα παίρνει τα παιδιά και πάει η Βιτίνα. Και φτάνουν Βιτίνα για την ώρα τους, στις 8 η ώρα, ας πούμε, για να πάνε στο σχολείο τους. Δηλαδή έχει καμιά ώρα διαδικασία το πρωί, τουλάχιστον. Ναι. Τη μισή ώρα από αυτή μπορεί να είναι και μέσα στο κρύο τα παιδιά. Και αυτό τώρα κρύο στην ορεινή Αρκαδία, μιλάμε από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο, έχει κρύο. Δηλαδή, για μείον μιλάμε, έτσι, για μείον βαθμούς, για να καταλάβει ο κόσμος. Το χειμώνα τέτοια εποχή, ας πούμε, έχει μείον, βέβαια. Στην Καρκαλού που είναι ένα χωριό λίγο έξω από τη Δημητσάνα, ας πούμε, είχε μείον 7 πριν λίγες μέρες, για να καταλάβεις. Στη Δημητσάνα το 2 βαθμούς, ξέρω εγώ, ότι 0 βαθμούς και 2 είναι καθημερινότητα, δεν είναι... Και άμα βρέχει και χιονίζει, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Είμαι. Δηλαδή σίγουρα οι συνθήκες... Ναι, οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες, δηλαδή. Και αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι οι καθυστερήσεις αυτές, οι οποίες κάνουν τα παιδιά, όταν έχουν όλα τα παιδιά σχεδόν μετά, θα έχουν φροντιστήριο, δηλαδή ή αγγλικά... Θα έχουν για τις εισαγωγικές εξετάσεις ή βοήθεια για το σχολείο, κάτι μαθηματικά άρχεια. Όλα αυτά τα φροντιστήρια γίνονται από Βιτίνα και πέρα, δηλαδή και μακρύτερα. Δηλαδή Βιτίνα, Λεβίδη, Τρίπολη. Ναι. Που σημαίνει ότι το απόγευμα έχουν άλλα δρομολόγια αντίστοιχα και χειρότερα μπορεί. Ωραία. Καθημερινά. Και άμα το σχολείο κάνει 4ωρο αντί για 6ωρο, 7ωρο, τι γίνεται εκεί? Θα περιμένει, θα έρθει όλα μαζί τα παιδιά θα έρθουν. Δηλαδή θα περιμένει ο άλλος που σχολάσει 4ωρο μέχρι να πάει 7ωρο. Βέβαια. Τι να κάνει τα παιδάκια. Δεν έχει περαδόθε πούλμαν συνέχεια, λεωφορεία. Έχει, είναι δυσκολία. Εν τω μεταξύ οι οδηγοί, λόγω του ότι είναι λεωφορείο της γραμμής που λέμε, ο οδηγός δεν είναι πάντα ο ίδιος να πεις θα αρχίζει ρε παιδί μου το Σεπτέμβριο και μέχρι το τέλος της χρονιάς ξέρουμε ποιος είναι ο οδηγός, είναι έμπιστος, έχουν μιλήσει οι γονείς. Τον παίρνουν και κανένα τηλέφωνο, τι κάνεις, δεν είναι. Είναι απρόσωπος κάπως, ναι, ο οδηγός του λεωφορείου. Με τα ταξί τα ξέρουν γενικά, τους ξέρουν τους οδηγούς. Είναι συγκεκριμένοι οι οδηγοί των ταξί. Ναι. Και γενικά είναι, πώς να σου πω, αξιόπιστοι, γιατί είναι συμπατριώτες, είτε δημητσανίτες, είτε από τα άλλα χωριά γύρω-γύρω, είναι γνωστά πρόσωπα. Οπότε και οι γονείς είναι ήσυχοι με τα ταξί, αλλά με τα λεωφορεία. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο οδηγός. Έχουν μια ανασφάλεια. Ποιος θα του τύχει τώρα, ας πούμε. Ναι. Καταλάβες.
Πολύ ζόρι, εσύ, πολύ. Είναι άσχημη, άσχημη η εικόνα, ας πούμε. Και, να σου πω, ωραία, το σχολείο είπαμε. Αν έχει κάποιο φροντιστήριο, πάνε τα παιδιά πάλι την ίδια διαδρομή το απόγευμα για να πάνε στο φροντιστήριο ή υπάρχει κάτι άλλο? Όχι, δεν πάνε με αυτά. Μετά τα παιδιά για το απόγευμα πάνε με διάφορους τρόπους. Ή ταξί να βλώνουν όλα και πάνε, ή κάποιος γονιός μαζεύει όλα τα παιδιά και τα πάει προς μια κατεύθυνση, ή ένας από τους γονιούς μπορεί να τα πάει το δικό του το παιδί, γιατί μπορεί να μην συνδυάζεται με άλλα. Είναι μπλέξιμο, είναι μπλέξιμο. Γενικά το να είσαι μέσα, το να πηγαίνεις σχολείο και να είσαι παιδί είναι τζόκερ εκεί πέρα, έτσι. Γιατί μπορεί να σου κάτσει και διαφορετικά ημέρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι έκπληξη κάθε μέρα, δεν ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Μάλιστα. Και έχουμε 2023 και θέλουμε να πάμε και στον Άρη κιόλας. Αυτό είναι το ωραίο. Και artificial intelligence και τέτοια, τεχνητές νοημοσύνες και αυτά. Τέλος. Ναι, ναι, αυτό μας μάρει, τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Αλλά τα βασικά δεν τα έχουμε λύσει. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω, εμείς διεκδικούμε και πάλι να λειτουργήσει το γυμνάσιο της Δημητσάνας, γιατί, για να σου πω λίγο για το γυμνάσιο της Δημητσάνας, έκλεισε λίγο άδικα, ας πούμε, και ύπουλα θα σου έλεγα, το 2011-12 κάπου εκεί, τέλος πάντων, αλλά τώρα προσπαθούμε, μετά δεν ήταν ότι έκλεισε μόνο, φέρανε εκεί και αποθέτανε σκουπίδια, κάνανε μεταφόρτωση σκουπιδιών, φέρανε οχήματα του Δήμου, φορτηγά, τρακτέρ, γκρέιτερ, πούλμαν, οτιδήποτε, και τα είχαν στο προάβλιο, οπότε αχρηστέψανε δηλαδή τελικά και όλο αυτό το κτίριο και το χώρο, το προάβλιο που έχει, στην καλύτερη περιοχή της Δημητσάνας. Η περιοχή της Δημητσάνας που βρίσκεται το γυμνάσιο λέγεται Καλλιθέα. Δηλαδή ήταν η καλύτερη περιοχή της Δημητσάνας, η πιο κυριλαία, ας πούμε, περιοχή. Ναι. Και αυτή η περιοχή αχρηστεύτηκε με όλο αυτό, με αυτόν τον τρόπο. Τα τελευταία 2 χρόνια ευτυχώς φύγανε οι μεταφόρτωση των σκουπιδιών, πήγε εκτός Δημητσάνας ένα χώρο, αλλά τα οχήματα είχαν μείνει εκεί, μέχρι χθες, κυριολεκτικά, προχθές, ας πούμε. Ναι. Όπου τώρα ξέρω ότι τα έχουν πάρει και έχει καθαρίσει ο χώρος και μάλιστα εκεί το Σάββατο θα κάνει και την ορκομοσία του Δήμαρχος που ανανεώθηκε η θητεία του. Εμβληματικά, ας πούμε, γιατί είχε γίνει πάρα πολύ δώρος με το γυμνάσιο της Δημητσάνας και ήθελε να, μιας και αποκαταστάθηκε ο χώρος, να γίνει εκεί η ορκομοσία του για να τιμήσει το σχολείο, τέλος πάντων. Το σχολείο τώρα στην Δημητσάνα πώς θα λειτουργήσει, δηλαδή σαν πνευματικό κέντρο, σαν πώς θα... Κοίταξε τι γίνεται. Όλοι οι φορείς της Δημητσάνας και ιδιαίτερα ξεχωριστά η βιβλιοθήκη της Δημητσάνας έχουν κάνει αίτηση να τους παραχωρηθεί το σημερινό δημοτικό σχολείο στη βιβλιοθήκη να παραχωρηθεί. Γιατί ναι, η βιβλιοθήκη έχει ένα μεγάλο πλούτο από βιβλία και εκθέματα, έγγραφα ιστορικά του 21 και παλιότερα βιβλία από τα πρώτα που τύπωσε επί εποχής Γουτεμβέργιου, δηλαδή, για να καταλάβεις, 1500 κλπ. Και πέρα από αυτό έχει και μια αρχαιολογική συλλογή η οποία είναι κλεισμένη και ασφαλισμένη, τέλος πάντων, σε ειδικά κυβότια από την αρχαιολογική υπηρεσία κλπ. Ναι. Εάν παραχωρηθούν οι 6 αίθουσες που έχει το γυμνάσιο, το δημοτικό σχολείο που είναι δίπλα στη βιβλιοθήκη, είναι ένα δίδυμο κτίριο ίδιο, που είναι του γνωστού αρχιτέκτονα του Καφτατζόγλου, από τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες της Ελλάδας. Και θέλουμε εκεί να παραχωρηθεί αυτός ο χώρος για να γίνει επέκταση, να γίνει ένα ωραίο κτίριο δίδυμο που είναι με τη βιβλιοθήκη και με επέκταση της βιβλιοθήκης και της αρχαιολογικής συλλογής. Υπάρχει η σκέψη, ας πούμε, και η αίτηση που είχε γίνει, μήπως το δημοτικό σχολείο πάει στο γυμνάσιο, ναι, να φερθεί εκεί. Το γυμνάσιο, εντωμεταξύ, αυτό που λέμε, το κτίριο, είναι του 1930, είναι όλο πέτρινο, είναι άλλου αρχιτέκτονα γνωστού, του Μιτσάκη, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλα αρχιτεκτονικά έργα και στην Αθήνα, αλλά και σε άλλα σημεία. Έχει κλειστό γυμναστήριο, ναι, για τις χειμερινές, ας πούμε, για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας, το κλειστό γυμναστήριο επιτρέπει να κάνεις γυμναστική όλο το χρόνο, ακόμα και με χιόνια. Έχει αμφιθέατρο,
Έχει 10 αίθουσες, ας πούμε, σύγχρονες, γραφείο καθηγητών, προάβλιο τεράστιο με γήπεδο μπάσκετ, με γήπεδο βόλεϊ, είχε γήπεδο για ποδόσφαιρο, σκάμα για αθλητικά. Ένα ιδανικό σχολικό κτίριο. Ιδανικό, μες στα Πεύκα, ξέρεις τώρα, τι να σου πω, με χώρο άνετο να παρκάρουν οι γονείς ή όποιος έρχεται εκεί, οι καθηγητές κλπ. Μάλιστα. Με, τι να σου πω, με θέα ωραία και πάει χαμένο, ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι η νέα δημοτική αρχή θα το αξιοποιήσει δεόντως. Μακάρι. Το ευχόμαστε. Να αρχίσει ο κόσμος να γυρνάει λίγο στα χωριά. Κώστα μου, θα σε αφήσω εδώ. Εντάξει. Αλλά θα σου υποσχεθώ κάτι. Σου υπόσχομαι ότι το επόμενο Σάββατο θέλω πάλι να έχουμε μια συζήτηση ανάλογη όσον αφορά την μετάβαση των Αθηναίων προς τη μετανάστευση, να το πω αλλιώς, των Αθηναίων προς στα χωριά τα ορεινά, ιδίως της Κορτινίας. Τι προοπτικές υπάρχουν, τι βοήθεια μπορεί να υπάρξει για κάποιους που θέλουν να φύγουν από την Αθήνα και να πάνε εκεί. Εσύ ναι, ζεις και το ένα, ζεις και το άλλο, οπότε θα ξέρεις κάπως καλύτερα τα πράγματα. Οπότε θα χαρώ πολύ, Κώστα μου, να τα πούμε και το άλλο Σάββατο, να πούμε λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το θέμα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ και εγώ. Εντάξει, είναι ένα δυσάρεστο θέμα. Βέβαια, εμείς δεν τα αφήσουμε εδώ πέρα. Θα συνεχίσουμε, θα πάμε εμείς οι ίδιοι εκεί πέρα λοιπόν, σε μια άλλη εκπομπή. Ίσως μετά τις γιορτές θα ξεκινήσουν πάλι τα σχολεία. Θα περάσουμε από αυτά τα μέρη για να δούμε με τα μάτια μας πόση απόσταση κάνουν και σε τι συνθήκες γίνονται όλα αυτά. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι το θέμα. Θα το προχωρήσουμε κι άλλο όσο γίνεται, έτσι για να δούμε πού θα καταλήξει. Και πιστεύω ότι και ο κύριος Κούλης, ο δήμαρχος της Γορτινίας, έχει και αυτό στην καλή θέληση και πραγματικά πιστεύω ότι θα γίνει κάτι σπουδαίο. Ελπίζουμε και σύντομα. Σύντομα. Τώρα βέβαια είναι γιορτές, εντάξει, αυτά θα τα δούμε μετά τις γιορτές για να ξεκινήσουν τα σχολεία. Όπως είπαμε, ας αλλάξουμε θέμα, να μην το μαυρίσουμε πολύ. Χριστούγεννα έχουμε. Και αυτό σημαίνει, τι σημαίνει πάλι? Μελομακάρονα να πω. Πάλι στο φαΐ πέσαμε. Με φαΐ ξεκινήσαμε την εκπομπή, με φαΐ θα την κλείσουμε την εκπομπή. Μελομακάρονα. Κουραμπιέδες. Γλυκές αμαρτίες. Τώρα, το όλο πρόβλημά μας είναι ότι στις γιορτές, θέλουμε δεν θέλουμε, θα πάρουμε κιλά. Κακά τα ψέματα. Όχι ότι δεν παίρνουμε και στις άλλες μέρες, αλλά εντάξει, είναι πιο αμαρτωλές μέρες. Αυτό σημαίνει, όπως είπαμε, δίπλες, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, ακόμα και το φαΐ που φτιάχνουμε, θέλουμε να είναι λίγο πιο πλουσιοπάρχο. Η γαλοπούλα να είναι φουλ γεμισμένη, να υπάρχει στο τραπέζι όλα τα εδέσματα που θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και όλα αυτά βέβαια σημαίνουν αυξημένα κιλά. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Θα βρούμε έναν τρόπο να γλυκάνουμε λίγο την όλη κατάσταση. Να απαλύνουμε λίγο την όλη κατάσταση. Καθώς θα έχουμε τον γνωστό διαιτολόγο, τον κύριο Μπερτζελέτο, που θα μας πει κάποιους τρόπους ίσως να μετριάσουμε αυτά τα κιλά που είπαμε. Έστω να μετριάσουμε. Ναι, γιατί μπορεί να μας προτείνει αντί για ζάχαρη στις κουραμπιές με μελομακάρονα να βάλουμε κάτι άλλο που θα είναι εξίσου γλυκό, δεν θα αλλάξει ίσως. Πιστεύω δηλαδή, θέλω να πιστεύω. Κάποια μικρά tips. Ναι. Αν θέλετε τα ακολουθάτε. Ο άνθρωπος βέβαια ξέρει τι θα μας πει, θα μας δώσει τις συμβουλές που πρέπει. Ακόμα και για το φαΐ θα μας δώσει συμβουλές, μας είπε. Ωραία. Και έτσι να γίνει λίγο πιο light το φαΐ. Προφανώς θα μας πει και με τη σαλατούλα μας και όλα αυτά που τα ξεχνάμε. Συνδυασμούς. Ναι, αλλά πιστεύω ότι θα το τηρήσουμε όσοι μπορούμε. Γιατί συνήθως βγάζουμε τη σαλάτα στην άκρη, αρχίζουμε και τρώμε ό,τι θέλουμε, ό,τι μετράει η όρεξή μας. Και στο τέλος λέμε, άσμα μην φάω σαλάτα, δεν μπορώ άλλο, έχω σκάσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας συμβούλεψε ο γνωστός διαιτολόγος, έτσι για να είναι λίγο πιο light η κατάσταση. Οι γιορτές ήρθανε λοιπόν, η ώρα των γλυκών και των καλοφαγάδων θα λέγαμε, γιατί έτσι ήθιστε στις γιορτές να τρώμε και τα γλυκάκια μας, τον κουραμπιέ μας, τον μελομακάρνο. Όλα αυτά είναι αμαρτίες, το ξέρουμε. Θέλουμε να μας πεις εσύ έναν τρόπο να απαλύνουμε λίγο αυτές τις αμαρτίες, να μην έχει τόσο πολλές θερμίδες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε βέβαια να τα αποφύγουμε αυτό. Εντάξει, κοιτάξτε, αυτές οι ερωτήσεις είναι λίγο προβοκατόρικες στους διαιτολόγους τέτοιες μέρες, γιατί θα πούνε το γνωστό τροπάριο, εντάξει, καλό να αποφεύγουμε τα γλυκά, υπάρχουν ορισμένα πλαίσια και όρια. Εγώ ξεκινάω τη συζήτηση περισσότερο λέγοντας το εξής, να το ακούσουν καλά και να το δουν καλά οι τηλεθεατές μας. Πιο μεγάλη σημασία για τη διατροφή του ανθρώπου έχει τι κάνουμε
από την Πρωτοχρονιά μέχρι τα Χριστούγεννα παρά από τα Χριστούγεννα μέχρι την Πρωτοχρονιά. Καταλαβαίνετε τι. Α, δηλαδή να προσέχουμε 365 μέρες το χρόνο. Τις υπόλοιπες 360. 360. Οπότε κάπου εκεί εγώ έτσι βάζω το πρώτο πλαίσιο που θα ήθελα να έχω μαζί σας. Και το επόμενο, εντάξει, βεβαίως ότι υπάρχουν και κανόνες με τα αγγλικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πει ότι ο άνθρωπος ο υγιής, που δεν πάσχει από διαβήτη, που δεν έχει χρόνια νοσήματα, κάποιες νοσηρότητες που πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ιατρικά, ότι μπορεί να τρώει μέχρι 6 κουταλιές ζάχαρη την ημέρα, 6 κουταλιές του γλυκού. Φαντάζομαι αυτό... αυτές οι 6 κουταλιές τις παίρνουμε και από παντού, δηλαδή δεν είναι ότι βάζουμε δύο μέσα στον καφέ μας. Ακριβώς, είναι και η κρυφή ζάχαρη, πολύ καλά το λέτε, αλλά πείτε ότι παίρνουμε μόνο τη ζάχαρη αυτή από τα γλυκά. Κοιτάξτε, ένα όριο γλυκών, το οποίο μπορεί να θέσουμε σε αυτό το δεκαήμερο, ας πούμε, πενταήμερο, δεκαήμερο, μπορεί να τρώμε ένα την ημέρα. Ναι. Ένα την ημέρα. Κάποιος θα πει, εγώ αν ξεκινήσω δεν σταματάω, καλά, αυτά είναι αυτοσαμποτάζ, εγώ το λέω, αυτοδολιοφθορά το λέω. Εντάξει, κάπως, ναι, ισχύει όμως αυτό. Εντάξει, βιοχημικά ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ένα γλυκό την ημέρα τέτοιου είδους. Ναι. Και η βιοχημικά, τι εννοώ, βιοχημικά εννοώ ότι φτάνει νευρολογικά και παίρνει την ευχαρίστηση και με ένα γλυκό. Δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα. Ναι. Με 3-4 καλές μπουκές γλυκού καθημερινά ένας άνθρωπος μπορεί να καλύψει την ανάγκη που έχει για γλυκό. Ναι. Οπότε προχωρώ στη συζήτηση και λέω ότι εντάξει, ένα μικρό μελομακάρονο ή ένας μικρός κουραμπιές, όχι οι μινί, όχι οι μπουκές, γιατί ξέρεις η μπουκιά μπορεί να φας και 2-3. Ναι, το ένα μικρό μελομακάρονο της τάξης 30-35 γραμμαρίων να βγαίνει, τώρα όσοι έχουν προλάβει, όσοι μάλλον δεν έχουν φτιάξει τα αγγλικά, καλό να τα ακούσουν αυτό. 30 με 35 γραμμάρια είναι έτσι μια καλή μπουκίτσα. Ένα μικρό μελομακάρονο ή ένα μικρό κουραμπιές μπορεί να είναι ανεκτός ακόμα και σε έναν άνθρωπο που θέλει να προσέχει τη σιλουέτα του ή ακολουθεί ακόμα για ένα πρόγραμμα διατροφής αδυνατίσματος. Αυτό εδώ είναι μια φορά την ημέρα, δηλαδή. Ένα την ημέρα. Και το πλαίσιο χρόνου θα λέγατε να είναι κοντά σε κύριο γεύμα. Δηλαδή το παράθυρο χρόνου που θα έλεγα ότι είναι καλό θα είναι ότι να είναι κοντά σε ένα κύριο γεύμα. Μετά το μεσημεριανό, λίγο μετά το μεσημεριανό, τις πρώτες απογευματινές ώρες. Δεν είναι καλό να τρώμε γλυκό μετά το απόγευμα, δεν δουλεύει πολύ καλά η ινσουλίνη μας λόγω κυρκάδιου ρυθμού και το πρωί πάλι δεν είναι καλό να τρώμε γλυκό γιατί μπορεί αυτό να μας κάνει spike γλυκόζη, αυτό να ανεβοκατεβαίνει το ζάχαρο και να πεινάμε όλη την ημέρα. Ναι. Το καλύτερο παράθυρο χρόνο που έτσι δεν θα φάμε και πολύ γιατί είναι γεμάτο το στομάχι μας. Ναι. Και δεύτερον, θα έχει καλύτερη, πιο ήπια επίδραση η ζάχαρη στο σώμα μας, είναι μετά από ένα γεμάτο γεύμα. Καλά, εντάξει, για εμάς τους λιχούδιδες είναι λίγο διαφορετικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι λίγοι θα αντισταθούν και θα πάρουν και δεύτερο και τρίτο, θα τον πάρουν και το δεύτερο και το τρίτο κουράμπιε. Στην περίπτωση αυτή, που είμαστε λιχούδιδες λοιπόν και δεν μπορούμε να σταματήσουμε εύκολα κάποια πράγματα, αν φτιάξουμε στο σπίτι μας κάποιες κουραμπιέδες, έτσι ώστε να ξέρουμε και τι υλικά βάζουμε, την πρώτη ύλη, αλλά να μπορούμε να ρυθμίσουμε και λιγάκι την ποσότητα της ζάχαρης ή κάποιες γλυκαντικές ουσίες που έχει μέσα. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε κάποια πράγματα ή να μειώσουμε. Να ξαναπώ, έχει μεγαλύτερη σημασία να κάνουμε κάτι τέτοιο όταν μιλάμε για το καθημερινό γλυκό. Δηλαδή αυτές τις άλλες 360 μέρες που είπαμε από Πρωτοχρονιά μέχρι Χριστούγεννα που είναι ένας χρόνος γεμάτος, τότε έχει σημασία πολύ μεγαλύτερη να πειράζουμε συνταγές και να φτιάχνουμε ολιγοθερμιδικές. Ναι. Δηλαδή είναι και λίγο ιεροσυλία να πω θα φτιάξουμε αλλιώς τον κουραμπιέ έτσι όπως παραδοσιακά από γενιά σε γενιά μεταφέρεται πολλές φορές και με γραπτό τρόπο έτσι σε ένα τετράδιο παλιό ή σε μια κόλλα α4 αυτή η συνταγή που έχουμε πάρει από την προγιαγιά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Εντάξει, αν το ξεπεράσουμε ακόμα και αυτό υπάρχουν τρόποι να μειώσουμε, εγώ είπα αρχικά το μέγεθος, δηλαδή από εκεί το ξεκινάω αυτή την κουβέντα, να μην βγαίνει πολύ γραμμάρια. Μεγάλο το μέγεθος, δηλαδή 30 με 35 γραμμάρια σας ξαναλέω είναι μια ανεκτή ποσότητα, δεν είναι πολύ επιβαρημένα γλυκά. Έχουν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα ως γλυκά. Mm-hmm. Εννοείται ότι το μελομακάρονο πλεονεκτεί γιατί έχει το μέλι, δεν έχει τόσο ζάχαρη σχεδόν καθόλου. Άρα είναι έχει καρύδι. Θεωρητικά ναι, εντάξει, έτσι, όπως το λέμε. Αλλά όταν μιλάμε για μπουκές και δεν είναι κάτι που είναι καθημερινό γλυκό, μπορούμε να φάμε όποιο θέλουμε, αρκεί είπαμε να προσπαθήσουμε να τρώμε ένα την ημέρα. Mm. Τέλος πάντων, πάμε και στην ερώτηση έτσι για να μην λέτε ότι δεν σας απαντάω σε ερωτήσεις. Πρέπει να μας απαντήσει αυτό το θέμα. Είναι λίγο υπάρχουν μαστικό. Τρόποι να αλλάξουμε τη συνταγή. Ας πούμε υπάρχουν συνταγές με λιγότερο ζάχαρη. Υπάρχουν και συνταγές που αντικαθιστούμε ένα ποσό, μια ποσότητα ζάχαρης με στέβια.
Συνήθως βάζουμε ρύζι μέσα στη γαλοπούλα. Mm-hmm. Έχω δει όμως πολλές φορές στα τραπέζια που βάζουν και πατάτες φούρνου. Mm-hmm. Συμπληρωματικά, ναι, για να ρύζι. Αυτό θα ήταν, είναι ας πούμε κάτι αρνητικό. Όχι, εντάξει, δεν θα το έλεγα. Κοιτάξτε, γενικά, ναι, και έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, θα το έλεγα και σε μια γενική συζήτηση ότι αυτό που υπήρχε και η ατμόσφαιρα παλιά στη διαιτολογία, λες, κόψε τα μακαρόνια και την πατάτα, φάει ένα κρέας με σαλάτα και θα δυνατήσεις ή θα είσαι πιο καλά fit κτλ. Φαίνεται ότι υπάρχει αντιστροφή νοήματος εδώ. Δηλαδή, μάλιστα, ο συνδυασμός του κρέατος με το άμυλο βοηθάει στην παραγωγή σερωτονίνης, που είναι αντιμελαγχολική. Οπότε δεν είναι πάντα κακό να το κάνουμε. Εντάξει, εδώ θα έλεγα τώρα να προσανατολιστούμε να φτιάξουμε ένα πιάτο. Σκεφτείτε ότι έχουμε ένα πιάτο μπροστά μας, το οποίο καλό το χωρίσουμε σε τρία μέρη. Να βάλουμε το μισό πιάτο με σαλάτα, στο 1/4 του πιάτου τα ορεκτικά και τα αμυλώδη προϊόντα και στο 1/4 του πιάτου το κρέας. Mm-hmm. Αυτή τη δομή να έχουμε σε ένα τέτοιο μεγάλο τραπέζι. Και βεβαίως, αν πεις αυτό το... και τελειώσαμε, εντάξει, τα μεγάλα τραπέζια διαρκούν και πολλή ώρα. Θα βάλεις οπότε παραπάνω, θα ξαναβάλουμε. Δεύτερο, άρα, αν ξαναγεμίσουμε, αυτή την τριάδα την κάνουμε διάδα. Και ξαναγεμίζουμε με σαλάτα και κρέας. Οπότε, γιατί είναι ιδιαίτερα θερμιδογόνα τα εδέσματα τα πολλά. Θα βάλουμε μια στρώση, μια μικρή στρώση από εδέσματα, λίγο ένα κομμάτι σουφλέ, ένα κομμάτι γραβιέρα, λίγο dressing, να το βάλουμε, λίγο τζατζίκι, ξέρω εγώ, σκορδαλιά, τι έχει στο πιάτο του, μπατζαροσαλάτα, έτσι. Στο δεύτερο γύρο να τα αποφύγουμε αυτά και να βάλουμε μόνο κρέας με σαλάτα. Αυτά τα ακούτε λοιπόν. Αυτό θα κάνουμε για να επαναπρογραμματίσουμε πάλι το δεύτερο εγκέφαλο, το δεύτερο τσιπάκι που έχουμε στο στομάχι. Και έτσι θα γλιτώσουμε και τις τύψεις που έχουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά έχεις και κάποιες ενοχές. Λες πω, πω, έφαγα τα Χριστούγεννα, πήρα δύο κιλά και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Κατά αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσουμε. Είναι ένα πρόβλημα το ενοχικό πάντως. Είναι ένα πρόβλημα. Γιατί ξέρεις, οι ενοχές είναι πάντα δημιουργούν και τελικά ενεργοποιεί το φαύλος κύκλος. Δηλαδή κάνω κάτι κακό, καλό, κακό, φαύλος κύκλος. Ναι. Αυτό δηλαδή να, το ενοχικότητα είναι μια μεγάλη κουβέντα και αυτό σηκώνει μια μεγάλη συζήτηση. Αυτό ναι, θα το συζητήσουμε. Είναι η ασυνείδητη διατροφή, όπως κάνουμε ασυνείδητη οδήγηση, ασυνείδητη κατανάλωση αλκοόλ, ασυνείδητη κατανάλωση τσιγάρων. Είναι μέσα και το φαγητό. Αυτό. Και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και πολύ εμφανές παντού το φαγητό. Αυτό είναι το κακό με το φαγητό. Ότι η επίδραση του περιβάλλοντος, ζούμε σε ένα παχυσαρκογενές περιβάλλον. Mm. Και junk food και ενώ όλα συζητάμε αυτά τώρα εμείς εδώ, ταυτόχρονα βγαίνουμε έξω από εδώ, ανοίγουμε την πόρτα, βγαίνουμε από εδώ και πάμε στο mini market της γειτονιάς. Και έχει μια πλάδα, ας πούμε, από επεξεργασμένα ωραία προϊόντα τα οποία... Αυτή είναι ωραία πάσα και μάλιστα αυτό θα το συζητήσουμε το άλλο Σάββατο, το οποίο θα μας πεις λιγάκι για αυτά τα junk food, γιατί έχουμε ακούσει ιστορίες ότι και πράγματι λέμε ένα πατατάκι, τώρα τι είναι ένα πατατάκι, και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι στο πατατάκι υπάρχουν 500 θερμίδες, 700 θερμίδες. Και προφανώς αντιστοιχούνται σε κάτι περισσότερο από ένα απλό σουβλάκι αν τρώγαμε, ή κάνω λάθος. Ναι, χοντρικά, ναι. Θα τα δούμε το άλλο Σάββατο. Τώρα σας αφήνουμε, σας δώσαμε κάποιες συμβουλές έτσι για να καταλάβετε και πώς λειτουργεί και το στομάχι και για να το έχουμε λίγο μετά τις γιορτές να το καταπραίνουμε λίγο έτσι να ρίξουμε τους τόνους για να είμαστε και πιο υγιείς. Ακούσαμε λοιπόν και τον διαιτολόγο. Πιστεύω να ακολουθήσουμε τις οδηγίες όλοι μας. Κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Εντάξει, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Το θέμα δεν είναι να χάσουμε κιλά στην περίοδο των εορτών, αλλά τουλάχιστον προσπαθήσουμε να πάρουμε κάμποσα. Ας πάρουμε λίγα στην τελική. Τώρα βέβαια μέρες τέτοιες... Άμα συνεχίσουμε τις εβδομάδες μας όπως έχουν περάσει δύο τελευταίες, τρέχοντας από εδώ και από εκεί σε γιορτές, δεν ξέρω αν θα το αποφύγουμε. Τώρα να μην πας σε ένα αρκαδικό γλέντι Χριστούγεννα και να μην πας σε γλέντι, δεν γίνεται. Και είναι και πολλά ακόμη. Είναι και πολλά ακόμα που έχουμε να δούμε. Ακόμα και ο Δήμος Τρίπολης ετοιμάζει όλες αυτές τις μέρες διάφορα event και γλέντια. Βέβαια στα χωριά γίνεται χαμός αυτές τις μέρες και μακάρι, ειλικρινά σας λέω μακάρι να πάτε. Και ας πάρετε και κανένα κιλό, δεν πειράζει, θα το χάσουμε μετά τις γιορτές, παιδιά. Δεν έχει τίποτα. Θα ξεκινήσουμε μετά, θα πάρουμε τα βουνά, θα έχουμε πεζοπορίες. Μπράβο, θα έχουμε άλλα πράγματα. Άντε, μετά τις γιορτές λοιπόν θα οργανώσουμε έτσι μια ωραία πεζοπορία, να πάτε να δείτε και το Μέναλο. Θα σας έχουμε ειδήσεις από εκεί πέρα, έτσι για να είμαστε λιγάκι σε φόρμα. Εδώ λοιπόν σας αφήνουμε, πιστεύουμε ότι σήμερα είχαμε ωραία θεματάκια. Κάθε Σάββατο θα έχουμε ωραία θέματα και το άλλο Σάββατο θα έχουμε ακόμα περισσότερα θέματα. Ραντεβού 3:40. 3:40, κάθε Σάββατο εδώ στο Best.